Ταλαιπωρία δίχως τέλος για χιλιάδες ασφαλισμένους της Κρήτης για το ζήτημα των αναρρωτικών αδειών. Όπως λένε, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, με συνέπεια να κυλούν οι μήνες χωρίς να λαμβάνουν καμία απάντηση. Έπαθα ένα τύχημα 25 Νοεμβρίου και από τότε στραβιέμαι. Με γυρίσει με χαρτιά, με το ένα, με το άλλο. Το μεγάλο μου πρόβλημα εμένα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος να μας βοηθήσει σε κάτι. Να μας πει μια ημερομηνία. Γιατί χρωστάμε. Έχω πάρει δανεικά. Έχω ενίκια. Έχω μικρό παιδί. Χρωστάμε ένα κάρο κόσμο και δεν ξέρουμε πότε. Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου σχεδόν από τον Νοέμβριο, Δεκέμβρη. Περιμένω να πληρωθώ. Δεν έχω πληρωθεί ακόμα. Έκανα επέμβαση στο Παπαγλή. Τώρα με βγάλανε πάλι σήμερα. Όχι σήμερα. Έχουν βγάλει 2 μήνες πάλι αναρωτική. Παίρνουμε τηλέφωνα. Δεν απαντάει κανένας. Και δεν μπορώ να πάρω τουλάχιστον το δώρο. Το δώρο του Πάσχα. Συνέπεια να δυνατούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, με τα πράγματα να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο εν ώψη Πάσχα. Έχω πάρει 40-50 τηλέφωνα στο οποίο στον Πειραιά. Ο ένας μου λέει πάνε στον προϊστάμενο. Παίρνω τηλέφωνο στον προϊστάμενο, πάρει τηλέφωνο μετά τις 1 η ώρα γιατί οι επιτροπές συνεδριάζουν. Παίρνω μετά τις 1 η ώρα τηλέφωνο, τα έχω κατεβασμένα. Πάρω 8 ώρα το πρωί τηλέφωνο γιατί πριν αρχίζουν οι επιτροπές. Αυτό είναι ένα δούλεμα, ένα σύγχαμα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Προσπαθούμε να μάθουμε έστω και ένα χαρτί. Αν χρειάζεται κάτι, πες του λείπει ένα χαρτί μέσα στο φάκελο. Πες, ένα χαρτί να λείπει. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά το Γολγοθά των ανενεργών υγειονομικών επιτροπών του πρώην ΕΟΠΗ και αφού οι ασφαλισμένοι έγιναν μπαλάκι του όλου συστήματος για την κατάθεση δικαιολογητικών. Να εξυπηρετεί το κόσμο πιο γρήγορα. Αλλά αυτό αντί να εξυπηρετιόμαστε, πάμε δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια πίσω. Εμένα η κόρη μου τώρα σπουδάζει, ευτυχώς είναι εδώ στα ΤΕΗ. Θέλει την ημέρα 4 εισιτήρια, μόνο 4 εισιτήρια. Η κατάσταση είναι δραματική. Εμείς είμαστε στους 800, είμαστε στους 1000. Όταν δεν πληρώνονται από πουθενά και όταν περιμένουν από αυτή την αναρωτική άδεια, από αυτά τα χρήματα της αναρωτικής άδειας, να πάνε σε ένα γιατρό. Σκεφτείτε μία έγκυο, σκεφτείτε κάποιον που έχει πρόβλημα με καρκίνο ή με οτιδήποτε, να περιμένει να πάρει τα λεφτά του. Ελληνικός παραλογισμός χωρίς όρια, αφού καλούνται και πάλι να κάνουν υπομονή μηνών για την έγκριση ή όχι αναρωτικών αδειών μέσω ειδικού γραφείου στο Πειραιά, όπου καταλήγουν οι σχετικές αιτήσεις από όλη την Κρήτη, από περιοχές των Αθηνών και άλλων νησιών της χώρας μας. Όντως, συνεδριάζουν και δημιουργούν πολλές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, έχω καταθέσει πρόταση στο ΚΕΣΥΠΕ να έρθουν οι επιτροπές αυτές, οι αρμοδιότητες, στις ΔΥΠΕ. Όπως ήρθαν τόσες και τόσες αρμοδιότητες, είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα κατά το καλύτερο για τον πολίτη τρόπο.